Το πρώτο κλιματιστικό με τεχνητή νοημοσύνη είναι πραγματικότητα από την Τογιοτόμη και έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα στο χώρο του κλιματισμού. Είμαστε περήφανοι, χαρούμενοι που έχουμε στον όμιλό μα την εταιρεία Δημητρίου, πρωτοπόρο στο χώρο του κλιματισμού. Είμαι ιδιαίτερα περήφανο που παρουσιάζουμε σήμερα τη σειρά κλιματιστικών Τογιοτόμη. All DC Inverter, Rai, τον πρώτων στην ελληνική αγορά με ενσωματωμένη τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης. Αξιοποιώντας την τεχνολογία AI, το FES ERAI αντιμετωπίζει με ευελιξία τις διαφορές στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, του μεγέθους του δωματίου και του θερμικού φορτίου, συνυπολογίζοντας τις ανάγκες και τις συνήθειες του χρήστη, με αποτέλεσμα να πετυχαίνει υψηλές αποδόσεις και να προσφέρει μια μοναδική εξατομικευμένη εμπειρία χρήσης. Το ΕΡΑΙ είναι ένα πρωτοποριακό προϊόν το οποίο πρεσβεύει απόλυτα τα ιδανικά της Toyotomi. Αξιοπιστία, ποιότητα, καινοτομία. Η Toyotomi, νούμερο ένα εταιρεία σε πωλήσει κλιματιστικών στην Ελλάδα εδώ και δύο δεκαετίε, με το ΕΡΑΙ συστήνει και επισήμω στο κοινό την τρίτη γενιά κλιματιστικών Inverter με τεχνολογία τεχνητή νοημοσύνη που προσφέρει αποτελεσματικό λειτουργικό έλεγχο, διασφαλίζει καλύτερε αποδόσει και χαμηλότερη κατανάλωση ενέργεια. Με το ΕΡΑΙ, η το ΙΟΤΟΜΗ μα εισάγει στην τρίτη γενιά inverter κλιματιστικών. Συγκεκριμένα, ενσωματώνοντα έναν επαναστατικό αλγόριθμο, το κλιματιστικό ΕΡΑΙ συλλέγει ένα δευτερόλεπτο δεδομένα από τον χώρο, εξασφαλίζοντα 15% ετήσια εξοικονόμηση ενέργεια σε σχέση με ένα παρόμοιο κλιματιστικό inverter χωρί AI. Όσο περισσότερο λειτουργεί το κλιματιστικό, τόσο πιο αποδοτική γίνεται η στρατηγική βέλτιστου ελέγχου. Και τώρα. Ήρθε το πρώτο κλιματιστικό AI στη ζωή μα, το κλιματιστικό το Ιωτόμι Εράι, για το οποίο είμαστε πολύ υπερήφανοι. Παράλληλα, επιτυγχάνεται η μείωση των εκπομπών άνθρακα κατά 48 κιλά, που ισοδυναμεί με τον άνθρακα που απορροφάται από ένα δέντρο ετησίω, συμβάλλοντα ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντο. Μπορούμε να πούμε ένα Εράι, ίσον ένα δέντρο, στον κόσμο που μιλούνται περίπου 120 εκατομμύρια κλιματιστικά το χρόνο. Α σκεφτούμε ότι όλα αυτά τα κλιματιστικά θα μπορούσαν να είναι κλιματιστικά το Ιωτόμο εράει. Μέσα σε ένα χρόνο θα μπορούσαμε να έχουμε 120 εκατομμύρια δέντρα. Να σκεφτούμε και σε ένα βάθο χρόνου 10 ετών. Θα μπορούσαμε να έχουμε ένα δισεκατομμύριο 200 εκατομμύρια δέντρα. Ένα μικρό Αμαζόνιο. Εντυπωσιακό και όμω αληθινό. Η παρουσίαση του το Μιεράη πλαισιώθηκε από τι ομιλίε του καθηγητή του τμήματο πληροφορική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη, κ. Ιωάννη Βλαχάβα, που εξήγησε στου παρευρισκόμενου ότι οι αυξανόμενε αναφορέ στην τεχνητή νοημοσύνη είναι απολύτω δικαιολογημένε, καθώ ενσωματώνεται με γρήγορου ρυθμού στην καθημερινότητά μα, κάνοντα τη ζωή μα ευκολότερη και πιο αποτελεσματική. Η τεχνητή νοημοσύνη μετασχηματίζει τον κόσμο που ζούμε. Επιλύει έω σήμερα άλλη τα προβλήματα βελτιώνει την ποιότητα ζωής. Και θα έλεγα και μια πρόταση ότι είναι το παρόν του μέλλοντό μα. Στη συνέχεια, η κυρία Κωνσταντίνα Κοταρίδη, καθηγήτρια του Τμήματο Οικονομική Επιστήμη και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Πυραιό, ανέδειξε την ανάγκη συμπόρευση των καταναλωτών με τι αρχέ τη πράσινη οικονομία, τονίζοντα πω η αξιοποίηση τη τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων, όπω είναι η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και η ρήπανση. Η χρήση τη τεχνητής νοημοσύνης σε οικιακό και επαγγελματικό επίπεδο, ειδικά στις ενεργοβόρες συσκευές. Αποτελεί ένα μεγάλο πλεονέκτημα που θα μας βοηθήσει στην κατανάλωση την ενεργειακή, άρα θα μας βοηθήσει και στη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκήπη. Στην εκδήλωση την οποία παρουσίασε ο Παναγιώτης Χατζηδάκης, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική διαδραστική εμπειρία βασισμένη στην τεχνητή νοημοσύνη, από την οποία έλαβαν και ένα εξατομικευμένο έργο τέχνης ως αναμνηστικό.